Να πει σε Ars Media Factory και τέτοια όλοι. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Πάμε. Το ξέρω, το ήξερα. Πλάκα σου. Έλα να σου δείξω ρε φίλε λίγο. Έλα. 19.600. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γεμίζουμε ούτε το Χαριλάο. Πάμε ντου να πάμε 20. Ξεκινάω. Χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη μας day vlog του Άμουφου. Είμαι η Αναστασία Τρασίδου και επιτέλους βρισκόμαστε Χαριλάου. Άρης Βόλος σήμερα, πρώτο τελευταίο match πριν τα play-off, εντός έδρας. Και πάμε να μιλήσουμε με τον κόσμο που μετά από τόσο καιρό βρίσκεται πάλι στο Χαριλάου. Τι κάνεις εσύ εδώ? Εγώ τι κάνω εδώ πέρα? Εγώ χωρίστηκα να φάω. Εσύ τι κάνεις εδώ πέρα? Εγώ εδώ πέρα κάνω την εκπομπή μου. Και να σου πω κάτι, η οποία έχει τεράστια επιτυχία. Σε βλέπουμε, δηλαδή πραγματικά σας αγαπάμε όλο το συνεργείο. Βρέα είσαι το λύκο πρωί-πρωί. Πώς και ήρθες, Χαριλάω? Κοίταξε, είχε γίνει όλο αυτό που είχε γίνει τα γήπεδα που είχαν κλείσει. Ευτυχώς ανοίξαν τα γήπεδα και είχαμε βάλει το πρόγραμμα να έρθουμε πολύ νωρίτερα. Δεν γινόταν να κάνεις εκπομπή με καντίνες και με μπειρές του Χαριλάω. Μπορούσε να είσαι και μπάσκετ όμως. Δεν με καλέσατε. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, είμαι γουρλής. Σε όποιο γήπεδο πάω και τρώω, η ομάδα η τοπική κερδίζει. Σήμερα παίζετε με τον Βόλο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λέμε. Φροντίστε να χάσετε από τον Βόλο. Καλά, δείτε αυτό. Βέβαια έχει καλή ομάδα Βόλος, δεν το έχω δει. Έχει καλή ομάδα Βόλος. Όχι. Ποιος είναι καλύτερος στον Άρη? Αντικειμενικά τώρα. Δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Δεν υπάρχει καλύτερη ομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που συμφωνώ. Τα ίδια έλεγα και στου παοξίδες δίπλα για να μην φάω ξύλο. Παντού τα ίδια έλεγα και στη λεωφόρο που πήγα και αυτά. Και στο Καραϊσκάκι τα ίδια λέω σε όλους. Εμείς παιδιά ερχόμαστε εδώ πέρα για το φαγητό και για την ατμόσφαιρα. Η αλήθεια είναι ότι είναι καταπληκτικά. Λίγο που έχω δει ακόμα είναι, έχει και ένα μουντό καιρό σήμερα. Λες και είμαι Γερμανία. Ένα πράγμα τρελό. Μ' αρέσει, έχει πολύ ατμόσφαιρα. Ελπίζω τα βρώμικα από ό,τι τα του είναι τα ίδια, οπότε τα έχω ξαναφάει. Θέλω να δω και τον παλμό μέσα που θα μπω. Είστε υπέροχοι. Δεν υπάρχει στενό που να πέρασα και να με μουτζώσανε. Έφαγα κάτι μούτσες. Είστε υπέροχοι. Θέλω να μου πεις αντικειμενικά, ποιο είναι το πιο ωραίο βρώμικο που έχεις φάει σε όλα τα γήπεδα? Τώρα να το πω, μην το πάρετε στραβά οι Αριανοί, γιατί είναι το ίδιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Τούμπα. Φεύγω. Λοιπόν, έλα. Ναι, αλλά να πούμε την αλήθεια, οι ίδιοι κατηγκέρδες είναι. Το καλύτερο βρώμικο το έχω φάει στη Θεσσαλονίκη. Α, ωραία, τέλεια. Τώρα το έσωσε. Και το δεύτερο καλύτερο το φάγαμε στα Γιάννενα. Εκεί όμως δεν βάζουν μουστάρδα. Εκεί εσύ μου βάλε όλο στα Γιάννενα τόσα πολλά που δεν κατάλαβα τι είχε. Απλά ήταν... Στα Γιάννενα. Στην Τούμπα δεν βάζουν μουστάρδα. Είναι εδώ ο Μιχάλης που φάγαμε στην Τούμπα, είναι και εδώ πέρα απ' έξω. Σας κορυδεύουν οι κατηγκέρδες, είναι τα ίδια, τα έχουν κάνει τα τσιμίτσι και τα κατηνιάριδες, ρε. Και εσείς τσακώνεστε, οι κατηνιάριδες είναι οι ίδιοι, ξυπνάτε. Τι άλλο θα μάθει για μένα? Δεν περίμενε ότι θα σας αρέσει το φαγητό. What? Δεν έχεις την εκπομπή τη δικιά μας που... Ένα απ' όλα που πηγαίνουν σε όλα και τρώμε. Δεν πρόκειται να κάνω promotion τη δικιά μου εκπομπή, γιατί την ξέρουν όλοι. Δεν χρειάζεται να δείξω από ποια εκπομπή είμαστε. Ένα απ' όλα. Την ξέρει ο κόσμος. Ερχόμαστε και τρώμε σε όλα τα γήπεδα. Άφησαμε τον Άρη από τα τελευταία γιατί έχουμε ακούσει ότι ήταν τα καλύτερα. Λοιπόν, έχεις ακούσει κάτι για το... Έχεις κοπέλα. Α, πες. Έχω μια κοπέλα, ναι. Μια κοπέλα, εντάξει, ντροπή. Εντάξει, μια κοπέλα. Λέω 10 χρόνια παντρεμένος. Τι να σου πω, έχω μια κοπέλα 40 χρονών. Τι να κάνω. Δύο κοπέλες έχω μια κόρη. Να σου ζήσει, μπράβο. Α, δεν ξέρει τίποτα για μένα. Δεν ξέρω τίποτα. Ξέρεις ότι στην Αθήνα είμαι πολύ μεγάλο celebrity και πολύ μεγάλο star, έτσι. Στη Θεσσαλονίκη δεν με ξέρετε καλά. Στην Αθήνα είμαι πασίγνωστος, να ξέρετε. Περνάω έτσι και με μπουτζώνουν και εκεί. Έχεις ακούσει κάτι για τον Άρη γενικά? Είσαι ένα καλό παιδί. Μία από το 84 γεννηθείς. Έχουμε μεγαλώσει εμείς με τον Άρη και με τον Άρη ήσουν εσύ μωρότερα με. Το ένα γεννήθηκα. Το ένα γεννήθηκε, ρε παιδιά. Έχουμε προλάβει τον Άρη τώρα με την Μπεγκλέρα αρχηγότρα. Είναι παιδάκι τώρα. Μην με. Το ξέρει ποιο είναι ο Μπεγκλέρα? Όχι. Α, έχω έρθει να μιλήσω σε εκπομπή του Άρη που δεν ξέρω ποιο είναι ο Μπεγκλέρα, ρε. Είμαι μικρή, να σου πω κάτι. Δικαιολογούμε λίγο. Να κάτσω να μιλήσω εγώ για εδώ. Άντε, πάμε να πούμε τώρα. Μιλάμε τώρα για τον αρχηγό του Άρη τώρα. Δεν ξέρω τα φιλιά μου. Τι κάνει ο Μπεγκλέρα, πού είναι, τον έχετε δει? Στη Λάρισα είναι, τα φιλιά μου, πολύ μ' άρεσε. Ωραία, κάτι που θυμάσαι γενικά με τον Άρη, πε μου. 2008-2009 που είχα έρθει φαντάρο εδώ πέρα να δω ένα μάτσο. Φαντάρο στη Θεσσαλονίκη, πράγμα. Νίκη στην Αλεξανδρούπολη ήμουνα, αλλά είχα βρεθεί εδώ πέρα που είχαμε δει τότε. Αλλά και τότε είχε παίξει στου βάσει τον Γκο και τον. Ναι. Τον Γκάλβο. Ναι. Τον Χαβί, τον Τραμπ. Ναι. Τα θυμάσαι αυτά. Ναι. Είχε γίνει δική σου 6 χρονών. Όχι, δεν τα θυμόμουν έτσι. Τα θυμάμαι τώρα. Αχ, μικρά παιδιά, πώς χρόνο είσαι? 23. Θα μα πάνε φυλακή, ρε κοπελιά. Παιδί μου. Τι κάλεσε αναμνήσεις, βέβαια. Και μου αρέσει πάρα πολύ και ο κόσμο εδώ πέρα. Είστε υπέροχοι. Αν εξαιρείς εσένα που στη νέα γενιά Αριανών, που με εκνευρίζουν νέα γενιά Αριανών, οι παλιοί εδώ και ο κύριο 80 χρονών ο κύριο. Δείξω κύριο 80 χρονών. Μια χαρά, παιδί. Αυτοί οι Αριανοί, αυτού θέλω του Αριανού, του παλιού. 100 χρονών, τέτοιου θέλω. Εγώ είμαι πάρα πολύ ταπεινή. Νομίζω ότι με έχει παρεξηγήσει.
αργήσει να σου πω την αλήθεια. Συνεχίζουμε. Ανοίγεις μπιφ μόνος σου. Βλέπεις εδώ, αυτοί είναι άνθρωποι. Η νέα γενιά έχει χαλάσει. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε μια άλλη κουμπί για τον Άρη αυτά. Έλα εδώ, εσύ. Είπα και καλά λόγια για σένα, ρε παλιά άνθρωπε. Να σου πω κάτι, έλα να σου πω. Λοιπόν, ποιος είναι ο πραγματικός, το μαύρο κοράκι, η μαύρη θύλα, η πρώτη ξεφγαίνει. Πανεγιάλιος, φίλε. Πανεγιάλιος, φίλε. Δεν τα ξέρετε. Θα σας μάθω μπάλα. Η πρώτη ασπρόμαυρη ομάδα στην Ελλάδα. Πανεγιάλιος. Λοιπόν, θες μου, τι λέγαμε. Έφαγες τώρα ή θα φάτε. Θα πάμε με καθυστερείς. Να πάω να φάω, μ' αφήνεις. Θα αφήνω, άντε, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Α, ευχαριστώ, άγορμη. Είναι ο μάνατζερ μου. Ο βοηθός μου. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, το έχουμε. Θα πεις σε Άρης Media Factory και τέτοια όλοι. Τι είναι αυτό. Πάμε. Το ήξερα, πλάκα σου. Λοιπόν, να πούμε, παιδιά, μόνο Άρης Media Factory. Μου είπα να το πω εδώ. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Πανεγιάλη σου. Να ξέρεις. Πού να ξέρεις. Να είστε καλά, παιδιά. Βλέπω τα social. Να πω κάτι. Ο Άρης θα σταματήσεις να πω δύο δηλώσεις. Ο Άρης είναι η ομάδα με τα καλύτερα social media που έχω δει εγώ και τα παρακολουθώ όλα. Αυτό θα το πάει σαν κομπλιμάν. Κάποια στιγμή να φτιάξει την ομάδα όμως. Παναγιά μου. Τέλεια.